ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ξεκίνησε το παιχνίδι μας με το Ρωμό να περνάει την μπάλα. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος δέχτηκε το ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο της ΑΕΛ με πολύ φάλτσο κεφαλιά από τον Μπουνόζα. Θα μπλοκάρει ο Καϊρίνος. Η πρώτη καλή φάση με τη συμπλήρωση 6 λεπτών στο παιχνίδι μας. Είναι και δύσκολο να τον μαρκάρει στον Μπουνόζα. Το κόρνερ από τον Έουλερ. 1-96 ο Μπουνόζα. Κέρνισε την κεφαλιά ο Καϊρίνος, μπλόκαρε την μπάλα. Έουλερ έξω από την περιοχή, το σούτ δυνατό πάνω από την εστία. Μίστερ Μπράουν και ο όμιλος GAP Βασιλόπουλος με τη νέα δωρεάν εφαρμογή αγοράς προϊόντων Fetch. Να δούμε την ΑΕΛ, ο Ντανίλο το πλασέ. Εύκολα θα μπλοκάρει. Ο Καϊρίνος δεν ήταν σωστό το πλασέ από τον Ντανίλο. Τώρα έχει ανέβει ο Ντανίλο για να πάρει μπάλα. Βρήκε χώρο, έκανε και τη σέντρα, είναι καλή. Μινάς Αντωνίου την κεφαλιά, ο Καϊρίνος μπλοκάρει. Άλλη μια καλή προσπάθεια. Δεν το έχει φέρει το παιχνίδι. Είναι ένα κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο που είναι πάνω. Να δούμε τον Ντανίλο τώρα. Έξω από την περιοχή, το σούτ από τον Ντανίλο. Γκολ! 1-0. Το έχασε νωρίτερα. Το έβαλε αυτό. Στο 15 ακριβώς ο Ντανίλο ανοίγει το σκορ. Ήταν ο πιο δραστήριος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ σε αυτό το πρώτο 15 λεπτό και επιβραβεύεται για την πολύ καλή του παρουσία σε αυτό το 15 λεπτό, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ένα αριστερό σουτ στη γωνία του Καϊρίνου. Ξανά εδώ, κοιτάξτε από πού παίρνει την μπάλα, κινείται αμαρκάριστος, δεν υπάρχει κάποιος εκεί να μαρκάρει. Το σουτ από τον Ντανίλο, κανένα περιθώριο αντίδρασης από τον Καϊρίνο. Κάθηκαν εκεί μεσοαμυντικά οι ποδοσφαιριστές της Καρμιώτισσας. Έδωσαν την ευκαιρία στον Ντανίλο να κάνει μία κούρσα 30 περίπου μέτρων. Βρέθηκε έξω από την περιοχή. Όπλησε με το αριστερό το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα του Καϊρίνου. 1-0 η ΑΕΛ. Θέλει χώρο, προσποιείται. Χριστοφή στην περιοχή. Το γύρισμα, η ευκαιρία, το σουτ, οι κόντρες. Το σουτ 1-1. Ισοφαρίζει η Καρμιώτισσα με τον Σασί. Δεν πρόλαβα να χαρούν το γκόλι της ΑΕΛ και έρχεται η ισοφάριση με τον Ισμαήλ Σασί να πετυχαίνει το δεύτερο γκόλ του στο πρωτάθλημα. 3 λεπτά αργότερα, εδώ θα ξαναδούμε τη φάση με τον Μόμο Σασί να γυρίζει το σουτ που γίνεται. Δεν υπάρχει offside, είναι ο Μινάς Αντωνίου αυτός που καλύπτει τους πάντες. Εδώ ξανά η φάση, το σουτ που έγινε ο Χάρης ο Κυριάκου την κόντρα, το δεύτερο σουτ από τον Σασί, το πρώτο ήταν από τον Ρωμό, πάει για απευθείας. Σασί στο δεύτερο δοκάρι, το σουτ στην εξωτερική πλευρά από τον Μαλεκίδη. Βρέθηκε μόνος του και αμαρκάριστος ο Μαλεκίδης. Στο 23 αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καρμιώτισσα ξανά σημάδεψε τον Ρωμό. Βρέθηκε πίσω μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, αμαρκάριστος εντελώς. Ο Μαλεκίδης δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Παπαφώτης έξω από την περιοχή, το σουτ καλό! Ο Καϊρίνος πέφτει και απομακρύνει την μπάλα. Ο Μπουνόζα τώρα θα την κερδίσει. Ψάχνει χώρο για σέντρα, κόρνερ. Ξανά ο Παπαφώτης βρίσκει το χώρο, επιχειρεί το σουτ. Ο Καϊρίνος πέφτει και απομακρύνει την μπάλα. Καλό σουτ. Εκτελεί ο Παπαφώτης ο Μπουνόζα την κεφαλιά. Ο Καϊρίνος απομακρύνει και πάλι. Ξανά η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από τον Μπουνόζα. Προσπάθησε να ευνηδιάσει ο Καϊρίνος. Σωστά όμως και πάλι ανταποκρίθηκε.
Με το ένα χέρι απομάκρυνε. Κινήσεις που γίνονται στην περιοχή. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Μινά τον Αντωνίου με τη βοήθεια του δοκαριού θα απομακρύνει ο Καϊρίνος. Επί Βασιλόπουλος με τη δωρεάν εφαρμογή αγοράς προϊόντων Fetch. Ξανά η κεφαλιά από τον Μινά τον Αντωνίου με τη βοήθεια του δοκαριού απομάκρυνε ο Καϊρίνος. Το δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε. Για την ΑΕΛ η πάσα καλή για τον Τόρες, η προσπίση, το σουτ, 2-1 η ΑΕΛ. Στο 56 με έναν περιπετειώδη τρόπο. Ο Τόρες θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, το 2-1 στο 56 για την ΑΕΛ που ξαναπαίρνει προβάδισμα. Για να δούμε εδώ και πάλι ο Χάρης Κυριάκου. Θα προλάβει την μπάλα σωστά πριν περάσει την τελική γραμμή. Εδώ ο Τόρες κάνει την προσπίση, το σουτ πέφτει, ο Καϊρίνος δεν μπορεί όμως να αποσοβήσει την παραβίαση της εστίας του. 2-1 η ΑΕΛ με και αυτό εξαιρετικό γκολ νομίζω, με τον Τόρες όλα τα λεφτά να είναι η προσπίση εδώ που αδειάζει το Χρήστου. Έχει πλέον το χώρο, επιχειρεί το σουτ, ο Καϊρίνος πέφτει αλλά δεν μπορεί. Έχει μπροστά του το Χάρη Κυριάκου, ανοίγει την μπάλα η σέντρα, είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνει ο Σάντος σε κόρνερ. Ριέρα, Ντανίλο, ευκαιρία για την ΑΕΛ να πάρει δύο τέρματα προβάδισμα, δεν μπορεί, ο Καϊρίνος θα απομακρύνει την μπάλα. Φοβερή ενέργεια που ξεκίνησε από τον Παπαφώτη. Έστειλε την μπάλα στο Ριέρα, αυτός αμέσως εδώ. Για να ξαναδούμε, κοιτάξτε τον Παπαφώτη πώς κερδίζει καταρχήν την μπάλα από τον Χριστοφή. Θα κρατήσει την μπάλα, θα περάσει. Θα βρει και το Ριέρα, ο οποίος θα μοιράσει στον Ντανίλο. Φοβερή ενέργεια από τους παίκτες της ΑΕΛ. Το πλασέ του Ντανίλο όμως έχει απάντηση ο Καϊρίνος και στη συνέχεια το φάουλ. Καλή φάση για την ΑΕΛ αυτή που πάει να δημιουργηθεί. Ο Ριέρα έχει καλό σουτ, φαλτσαριστό πάνω από την εστία. Ξανά εδώ η πάσα από τον Παπαφώτη. Βρήκε τον Ριέρα έξω από την περιοχή. Επιχειρεί το σουτ, την μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία της Καρμιώτισσας. Ριέρα, πολύ ωραία πάσα για τον ΜΑΕ. Απέναντι από τον Καϊρίνο το σουτ, 3-1. Πολύ ωραία η πάσα από τον Σίτο Ριέρα στην ασίστ για τον ΜΑΕ που πήρε την μπάλα, την έβαλε μπροστά του και με δυνατό δεξί σουτ νίκησε τον Καϊρίνο κάνοντας το 3-1 στο 87, το δεύτερο γκολ του ΜΑΕ. Είχε προηγηθεί ένα γκολ με τη Νέα Σαλαμίνα. Ξανά εδώ η πάσα από τον Ριέρα. Αμέσως Μαλεκίδης τον καλύπτει το σουτ, το 3-1 από τον ΜΑΕ. Τώρα για τον ΜΑΕ κάνει κίνηση ο Μινάς Αντωνίου, παίρνει την μπάλα μπροστά του, όχι, πρόλαβε ο Καϊρίνος, βγήκε και απομάκρυνε την μπάλα. Θέλει χώρο, επιχειρεί το σουτ, είναι καλό. Ο Βοζίνια όμως σωστά τοποθετημένος μπλοκάρει την μπάλα. Αύριο λοιπόν στις 4 Newcastle Brighton, Cita Vision Sports 3. Στις 6.30 Chelsea Liverpool, επίσης Cita Vision Sports 3. Στις 7.30 Ένωση Νέων Παραλιμνίου από ΕΛ, ξανά η φάση εδώ με τον Μπαρκάν. Στις 9 Leicester Burnley, Cita Vision Sports 3. Στις 10 παρατέταρτο ο Reynolds τώρα για την Καρμιώτισσα. Στο Ρωμό, το σουτ από το Ρωμό έξω. Πολύ μεγάλη φάση αυτή για την Καρμιώτισσα στο 94 να μειώσει. Το σουτ. Το Ρωμό η μπάλα πέρασε έξω. Τελευταίο σφύριγμα από τον Χρυσοβαλάντη Θεουλή. 3-1. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.